θέλω να υποδεχτώ ευθύς αμέσως τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Την καλησπέρα μου, κύριε Σενετάκη. Καλησπέρα σας. Και Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είστε. Ένα δίδυμο βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, που το έχουμε ξαναπεί εδώ στο πάνελ της Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, κύριε Σενετάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσω με εσάς. Θέλω λίγο να πιάσουμε την επικαιρότητα. Είχαμε σήμερα σημερινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε λάβει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ενία της χώρας. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλω καλύτερες απολαβές, θέλω καλύτερους μισθούς για όλες και για όλους. Και βέβαια θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει περιθώρια στο κομμάτι των δημοσιονομικών προκειμένου ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει αυτές τις εξαγγελίες? Προσέξτε, ήδη όπως λέτε και με τα ψηφοδέλτια μπαίνουμε πια στη τελική ευθεία για τις εκλογές. Όλο αυτό το διάστημα κάνουμε μία ανασκόπηση του έργου μας και βεβαίως θέτουμε και τους στόχους της επόμενης τετραετίας. Ένας από αυτούς τους στόχους, αφού είδαμε ότι καταφέραμε και αυξήσαμε το βασικό μισθό, είναι να πετύχουμε ακόμα καλύτερους μισθούς, ακόμα ποιοτικότερες θέσεις εργασίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέραμε και είχαμε περίπου 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλουμε είναι αυτές οι θέσεις να είναι και καλύτερα αμοιβόμενες, έτσι ώστε αυτό το οποίο συζητάμε περί διαθέσιμου εισοδήματος και μια ποιότητα ζωής που από την πρώτη στιγμή θέσαμε, να γίνει ακόμα καλύτερο και την επόμενη τετραετία να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ήδη, επειδή με ρωτήσατε για δημοσιονομικό χώρο, είχαμε πρόσφατα τα καλά αποτελέσματα για το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς του 2022. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι περνάμε από το 2022 σε πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού είναι ακόμα καλύτερα από αυτά που περιμέναμε. Και τι καταφέραμε με αυτό? Καταφέραμε να βρούμε και άλλο χώρο ώστε να κάνει αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, 8% αύξηση των επιδομάτων του ΚΕΠΑ, στα ΑΜΕΑ. Βλέπετε λοιπόν ότι, και αυτό είναι το στοίχημα, όσο η οικονομία θωρακίζεται, όσο παράγει καλύτερα αποτελέσματα, αυτά, και αυτός είναι ο στόχος μας, είναι να επιστρέφονται πίσω στον κόσμο. Δηλαδή το μέρισμα της ανάπτυξης να πηγαίνει πίσω στους πολίτες μας. Υπάρχει λοιπόν χώρος, συνεχώς βρίσκουμε καινούρια, γιατί περνάμε τους στόχους μας και έτσι μπορούμε και δίνουμε στον κόσμο και αυξήσεις, και αυξήσεις συντάξεις, αλλά και καλύτερους μισθούς. Εδώ να πω ότι ο καλύτερος μισθός δεν είναι θέμα προϋπολογισμού, γιατί τον πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Ο καλύτερος μισθός είναι θέμα περιβάλλοντος και προϋποθέσεων που θέτεις στη χώρα για να δουλεύεις, για να δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Και έτσι δημιουργήσαμε αυτές τις προϋποθέσεις ώστε ο βασικός μισθός να αυξηθεί κατά 20% αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Τη στιγμή που έχουμε ένα πληθωρισμό, τη στιγμή που έχουμε αυξήσει. Ακόμα και ο πληθωρισμός όμως, είναι αρκετές αυτές οι αυξήσεις. Ποτέ δεν είναι αρκετές οι αυξήσεις. Πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Γιατί αυτό θέλουμε. Αν δείτε όμως τα αποτελέσματα, αν δείτε τους δείκτες, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να είναι στο 15%, η αύξηση του βασικού μισθού είναι στο 20%. Εάν προσθέσουμε σε αυτό το 20% και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που πετύχαμε αμέσως με την εκλογή μας το 2019 με μείωση μισθών, μείωση εισφορών, καταλαβαίνετε ότι το ισοζύγιο είναι θετικό. Όμως εμείς συνεχίζουμε και λέμε ότι ο στόχος μας είναι αυτό να αποτυπωθεί πολύ περισσότερο την επόμενη τετραετία με ακόμα καλύτερους μισθούς. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, θέλω λίγο να εστιάσουμε. Θα απαντήσετε στον κύριο Σενετάκη, επειδή γνωρίζω ότι θα απαντήσετε στον κύριο Σενετάκη, σε αυτό το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που ανακοινώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών, σήμερα και ο κύριος Βαρουφάκης πήρε θέση και εκπρόσωποι του κόμματός του. Θα ήθελα μια απάντηση λίγο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν είμαι υποχρεωμένος βέβαια να απαντήσω και να πω το εξής, ότι σαν άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη, τον Μητσοτάκη του 19. Πώς πήρε τις εκλογές, με τι αφήγημα πήρε τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης του 19, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες και με αξιοπρέπεια. Πριν αλέκτορα λύσει, έρθει ο κύριος Βρούτσης και μετέπειτα ο κύριος Χατζηδάκης να αποσαθρώσουν όλο το εργασιακό οικοδόμημα
που είχε φτιάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 3,5 χρόνια. Λέω 3,5 χρόνια γιατί αφαιρώ το 15 και το 16 που ξέρατε ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ούτε σε αναγνώριση των συλλογικών συμβάσεων, ούτε στα μέτρα που πήραμε για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων. Αλλά πώς μπορείς να πιστέψεις ένα πρωθυπουργό, κύριε Παναγιωτόπουλε, που εχθές είδαμε το εφετείο να καταδικάζει τη Νέα Δημοκρατία, ακούστε, γιατί απέλυσε 15 εργαζόμενους που για 7 χρόνια δούλευαν 2 ώρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με 250 ευρώ μισθό και τα υπόλοιπα μαύρα. Αυτό και μόνο δείχνει τη φιλοσοφία και το DNA της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και βγαίνουν στα κανάλια, βγαίνουν στις κάμερες και έχουν το θράσος, έχουν το θάρρος, αν θέλετε, να μιλούν για καλύτερες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Πάμε παρακάτω. Που σας είπα ότι δεν υπάρχει με αυτό το εργασιακό καθεστώς που ισχύει σήμερα καμία περίπτωση να δούμε μια καλύτερη μέρα. Καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας που απασχολεί χιλιάδες συνανθρώπους μας και σε επίπεδο Κρήτης. Εξυπηρετείτε τα φαντς, είπε το Μέρα 25, σε πολύ μεγάλο βαθμό απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα το πω για άλλη μια φορά. Και θα το πω όπως το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για να σταματήσει μια και καλή αυτό το παραμύθι όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Τι μας είπε το 21 ο κύριος Μητσοτάκης, το 20, συγγνώμη, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 20, από το βήμα της Βουλής, ότι κανένας Έλληνας να μην φοβάται για την πρώτη κατοικία, δεν κινδυνεύει πρώτη κατοικία Ελληνίδας και Έλληνα, παρατείνουμε τη διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι ήθελε να πει ο ποιητής, κύριε Παναγιωτόπουλε, ποια παράταση έδωσε και σε ποια διάταξη έδωσε παράταση, άρα ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταργήθηκε με το πτωχευτικό νόμο Μητσοτάκη το 21. Μάλιστα. Και ας αφήσουμε τώρα όλα τα προηγούμενα. Χθες παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Και βέβαια, με σαφήνεια, είπαμε ότι άμεσα πρέπει να παγώσουν οι πληστηριασμοί. Έως ότου έρθει η νομοθετική ρύθμιση που θα ρυθμίσει όλες τις οφειλές προς όλα τα ταμεία, εφορία, δημόσια ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και από εκεί και μετά δημιουργείται υφυπουργείο στα πλαίσια του Υπουργείου Οικονομικών που θα είναι αρμόδιο αποκλειστικά για την διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η πρόθεση και η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη για να προστατευτεί όχι μόνο η πρώτη κατοικία, αλλά και η αγροτική γη. Κύριε Βαρδάκη, άνω τελεία. Κύριε Σενετάκη, μια απάντηση για να προχωρήσουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ ειδικά για αυτή την πρόταση δεν έχω να πω πολλά. Γιατί πραγματικά, μια που είπε ο κύριος Βαρδάκης ότι είναι, ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη του 19, αυτό που έχω να πω στους πολίτες είναι πολύ απλό, γιατί θα ακούσουμε και άλλα τέτοια ανεδαφικά και υποκριτικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν να μην κυβέρνησαν ποτέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε να συγκρίνουμε δύο πολιτικές. Αλλά πολιτικές όχι στο πρόγραμμα, όχι στο χαρτί. Δύο πολιτικές που έχουν ασκηθεί στη χώρα και έχουμε δει τις επιπτώσεις. Έχουμε δει λοιπόν τον μπάχαλο που προέκυψε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να το θυμίζουμε αυτό, κύριε Βαρδάκη. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και έχουμε να συγκρίνουμε και μπάχαλο. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης, της τρέχουσας κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Φεβρουάριο του 2019 σταμάτησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ήρθαμε μετά το 19 και την αναβιώσαμε. Και μετά αλλάξαμε το πλαίσιο το οποίο βάλαμε εμείς με τον εξοδικαστικό για να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Είναι αυτή η κυβέρνηση που το 2015 νομοθέτησε υπέρ το φαντ, νομοθέτησε τα φαντ να μην φορολογούνται και νομοθέτησε τα φαντ να μπορούν να έχουν έδρα, να μεταπουλούνται. Ό,τι θέλεις νομοθέτησε σε ό,τι ισχύει που μας κουνάνε αυτή τη στιγμή το δάχτυλο. Είναι απίστευτο θράσος. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας να βγαίνει να μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας καταλαβαίνετε ότι κάθε πολιτικό σύστημα ενδιαφέρεται για αυτή την προστασία. Το θέμα είναι ποιος την κάνει πράξη, ποιος μπορεί να την κάνει πράξη και όχι ποιος τη λέει στα χαρτιά. Μάλιστα. Διότι εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και να σας πω κάτι, αφού έχει πρόταση
Γιατί δεν φέρνει να πει αυτό που έκανα το 2015, αφού λέει ότι το προστάτευε το 2015. Απλούστατα. Να επαναφέρω το νόμο που είχα για την προστάτευση. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ολοκληρώστε, κύριε Βαρδάκη. Ξεχνάτε. Ένα γρήγορο σχόλιο. Χθες δίπλα στο Τσίπρα ήταν η κυρία Κατσέλη. Ξεχνάτε τον νόμο Κατσέλη, ξεχνάτε τον νόμο Σταθάκη, ξεχνάτε τον νόμο Φλαμπουράρη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ σας προτρέπω, προτρέπω να μου πείτε. Εσείς αγνοείτε τους μιλάμε... νόμους που ψηφίσατε. Εγώ δεν ήμουν τότε όχι, στη Βουλή. Εγώ άλλη ερώτηση. Και σας το έχω ξαναπεί. Δεν άλλη ήμουν ερώτηση. Εγώ στη Βουλή, ήσασταν εσείς γιατί σας ασκήσατε τα μνημόνια. Είστε βουλευτής. Αλλά τα μνημόνια δεν τα ασκήσετε. Και αφού δεν τα ασκήσατε, λέτε και για δικαιολογία ότι αυτά τα μνημόνια που εσείς ψηφίσατε είναι αυτά που φέραν και τα φαν. Απαντώ λοιπόν. Λοιπόν, αναλάβετε δύο ευθύνες. Απαντώ λοιπόν. Και μετά πείτε ένα συγγνώμη. Απαντώ λοιπόν. Και πάμε να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Εμείς δεν θα πούμε συγγνώμη, κύριε Σενετάκη, επειδή σας παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια. Άντε πάλι τα 37. Δεν θα σας πούμε συγγνώμη. Κύριε Βαρδάκη, επειδή, μα, τα 37 δισεκατομμύρια. Όχι. Είδατε ότι εγώ είμαι ευγενικός. Να πάτε 10 χρόνια πίσω. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις. Αυτά τα 37 δισεκατομμύρια ξέρετε αν υπάρχουν τώρα. Στο ταμείο. Αν δεν υπήρχαν, θα είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Άρα, τι μας αφήσατε και τα κάναμε, τα διατηρούμε. Εσείς τι μας αφήσατε. Άρα, τι κάνουμε. Το 15 τι μας αφήσατε. Δώσαμε 50 δις στον κόσμο και το αποθεματικό υπάρχει. Και μάλιστα αυτά 37 δις, αν κύριε θέλετε να σας κάνουμε μια ανάλυση, απαντήσω, το μείγμα αυτή τη στιγμή των 37 δις είναι άλλο από αυτό που είχατε υφαρπάξει εσείς. Κύριε Σενετάκη, άνω τελεία για να κλείσουμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό όμως. Όταν ρυθμίζει το χρέο, όταν βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια. Όταν παραλαμβάνει μια χρεοκοπημένη χώρα που δεν είχαμε να πληρώσουμε. Είδατε τώρα. Να τα λέμε. Μα και εγώ μπορώ να σα πω. Κύριε Σενετάκη, για να προχωρήσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ όμω έτσι. Αλλά είναι να λέμε και ποιο θα ψηφίσει. Λοιπόν, και έχουμε και λίγο χρόνο. Πάμε. Αν θέλετε να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Ακούστε. Αν θέλετε. Κύριε Σενετάκη. Αν θέλετε να βγάζει ο κόσμο τα συμπεράσματα. Ποιο θα ψηφίσει, αφήστε με να πω και εγώ την άποψή. Δεν θέλουμε τα συμπεράσματα του κόσμου. Ακούστε. Όχι, όχι. Άλλη απόφαση αυτή η σημερινή. Μα παραδώσετε μια χρεοκοπημένη χώρα το 2015 που δεν είχαμε. Να πληρώσουμε συντάξεις. Σας παραδώσαμε ρυθμισμένο το χρέος της χώρας έξω από τα μνημόνια με δημοσιονομικούς όρους ανάπτυξης πολύ καλούς για την εποχή και 37 δισεκατομμύρια. Τι θα μας παραδώσετε σήμερα, τι θα μας παραδώσετε 21 του Μάη. Πάλι μια χρεοκομμένη χώρα, κύριε Σενετάκη, και αυτό δείχνουν τα στοιχεία όταν αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, 7 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να έχουν ένα πλήρες γεύμα. 6 στους 10, λοιπόν. 6 στους 10 κόβουν ήδη πρώτης ανάγκης. Και πέστε μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα ερώτημα θέτω. Αυτή τη στιγμή το δολάριο, το βαρέλι έχει 70. Το βαρέλι, το πετρέλαιο έχει 70 δολάρια. Το 20 είχε 82 δολάρια το βαρέλι. Και πληρώνουμε την ίδια τιμή τη βενζίνη σήμερα από ό,τι την πληρώναμε το 2020. Λοιπόν, για να πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Τι κάνει για τα επιτόκια δανεισμού. Θέλω λίγο να πάμε. Κύριε Σενετάκη. Σήμερα βγήκε η απόφαση. Κύριε Σενετάκη. Να τη συστήσουμε την απόφαση. Πολιτική συνεννόηση. Πολιτική συνεννόηση και κυβερνητική συνεργασία. Κυβερνητικές συνεργασίες. Κόμματα δηλαδή τα οποία θα συνεννοηθούν μεταξύ τους. Στα προβλήματα της ουσίας. Ναι, αλλά να πάμε και στα προβλήματα της Κρήτης που δεν θα συζητήσουμε τίποτα. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα πούμε τίποτα. Λοιπόν. Τι ρύθμιση έφεραν για τα επιτόκια δανεισμού. Πολιτική συνεννόηση. Πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία τον όρο. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί όταν πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες συνεργασίες. Είμαστε εμείς αυτοί. Με τις συνθήκες τώρα όμως. Όπως έχει αυτοί, διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Μην μου πείτε τι κάνατε. Όχι, σας αποδεικνύω με αυτό ότι όταν προκύπτουν οι συνθήκες εκείνες, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συνεργαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή όμως τι έχουμε. Έχουμε μια απλή αναλογική, την οποία έχουμε πει στον κόσμο ότι δεν την πιστεύουμε. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο για να διοικείται η χώρα. Άρα μιλάμε ότι για την πρώτη Κυριακή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πραγματικά να δούμε τους σχετισμούς και θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό, επειδή αυτό το σύστημα εμείς δεν το αποδεχόμαστε και από τα σενάρια κιόλας προκύπτουν οριακά πράγματα, ότι θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Εκεί στη δεύτερη Κυριακή θα κάτσουμε να μιλήσουμε εάν ο κόσμος δεν έχει δώσει σε εμάς αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι το ιδανικότερο αυτή τη στιγμή, να έχουμε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και την επόμενη τετραετία, θα κάτσουμε να συζητήσουμε ανάλογα τους σχετισμούς. Αλλά αυτό αφορά και τους άλλους. Γιατί με όρους, αν είσαι πρώτο κόμμα, δεν σε θέλω για πρωθυπουργό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έχει διαμορφωθεί και αν με ποια πολιτική δύναμη. Από τις αναφορές μέχρι και σήμερα, από τις τοποθετήσεις των επικεφαλής μέχρι και σήμερα. Για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Είναι δεδομένο ότι όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή το έδαφος, που είμαστε προεκλογικά
και το κάθε κόμμα βάζει τεχνιέντος, θα έλεγα, και τις διαχωριστικές τους γραμμές, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι αυτή η κουβέντα θα είναι πολύ πιο ουσιαστική όταν θα την κάνουμε μετά τις εκλογές, που θα έχει μιλήσει και ο κόσμος και θα έχει δώσει την κατεύθυνση που οφείλουμε τα κόμματα να αφουγκραζόμαστε. Προοδευτική διακυβέρνηση με ποιους? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει πρωθυπουργό ούτε τον κύριο Μητσοτάκη ούτε τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε σχετικές αναφορές εναντίον σας. Ας δίνει μία κριτική για να είμαι ακριβής, ο κύριος Βαρουφάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο κόσμος έχει να επιλέξει μεταξύ δύο κόσμων. Σήμερα βλέπουμε τη διαφθορά, την ασυδοσία, την έλλειψη δημοκρατίας, αν θέλετε, να είναι ψηλά γραμμένα στην ατζέντα της πολιτικής επιχειρότητας. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι θέλει δικαιοσύνη. Είχαμε μια κυβέρνηση, την προηγούμενη, που είχε αποδείξει ότι η δικαιοσύνη ήταν στην ατζέντα, στην προμετωπίδα της φιλοσοφίας. Εντάξει, εσείς έχετε μάθει να διακόπτε για να μην ακούτε. Αυτά πρέπει να ακούσει ο κόσμος για να έχει γνώμη. Κύριε Βαρδάκη, συνεχίστε όμως ότι ο κύριος Παπάς καταδικάζει. Δεν σας διακόψει, κύριε. Νομίζω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού θα είναι τέτοια που θα δείξει το δρόμο των συνεργασιών. Μην ξεχνάτε ότι ολόκληρη η Ευρώπη, να πω βέβαια ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στη χώρα μας ειδικά, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτές οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις χρεοκόπησαν τη χώρα τρεις φορές. Τρεις φορές τα τελευταία 50 χρόνια, τα τελευταία 45 χρόνια. Άρα εμείς έχουμε με γνώμονα το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα πιστεύω που είναι ρεαλιστικό. Όποιες δυνάμεις του προοδευτικού τόξου ασπαστούν αυτό το πρόγραμμα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Παρά τα αυτά όμως σας λέω ότι η ετοιμιγωρία, πιστεύω ότι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού είναι τέτοια που θα δείξει το δρόμο και των συνεργασιών και της προοδευτικής κυβέρνησης που θα προκύψει την επομένη των εκλογών. Παρά όλα αυτά να προσθέσω ότι προοδευτικό αυτή τη στιγμή είναι το Μέρα 25, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΚΚΕ, το οποίο συνήθως δεν μπαίνει. Άρα μιλάμε για την πιθανότητα, εάν θέλει να κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΜΕΡΑ25 θα ήταν πραγματικά... Δεν θα κάνετε κυβέρνηση εσείς. Να σας πω, κύριε Βαρδάκη, εγώ μίλησα και σας είπα. Δέστε, μετά, γιατί τα ποσοστά σας κατέρευσαν. Σας απάντησα και είπα ότι η πρώτη Κυριακή είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Η πρώτη Κυριακή ήταν πρωτοκόλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, εντάξει, οπότε θα έχει τη δυνατότητα, εντάξει, θα πάρει την εντολή. Όμως πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί την πιθανότητα. Γιατί από αυτό που έχει προκύψει και το 15 με ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και το βίωσε, πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος ότι υπάρχει πιθανότητα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνουν μια κυβέρνηση μαζί. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Έχετε αδυναμία να πείτε τα δικά σας και λέτε τα δικά μας. Μάλιστα, λοιπόν. Αφήστε τα δικά μας. Κύριε Σενετάκη, για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση. Τα δικά μας, κύριε Βαρδάκη, κύριε Σενετάκη, πού δεν τα πήγατε καλά την τετραετία που διανύσαμε, πού υπάρχουν κενά, πού υπήρξε ολιγορία? Μιλάμε για τα θετικά, μιλάμε για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, για όλα όσα έκανε. Τα αναφέρατε στον πρόλογό σας. Ωστόσο, τα κενά πού καταγράφονται? Θα σας πω. Τα κενά και εκεί και τα σημεία τα οποία θέλουμε να πάμε ακόμα καλύτερα είναι αυτά τα οποία βάζουμε ως προμετωπίδα για την επόμενη τετραετία. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα το ΕΣΥ, ένα ισχυρό σύστημα υγείας, το οποίο λόγω του COVID και των διαδικασιών της πανδημίας, ναι μεν το ΕΣΥ κράτησε, θωρακίστηκε, ενισχύθηκε, αλλά δεν φτιάχτηκε εκείνη η δομή η οποία θέλουμε και αξίζει στους Έλληνες πολίτες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας στη δημόσια, ξαναλέω, υγεία. Και εδώ μην μπερδευόμαστε με το πώς θα δίδεται αυτή η δημόσια, θα παρέχεται αυτή η δημόσια υγεία στους πολίτες και να ακούμε τη σπέκουλα της αντιπολίτευσης περιοδητικοποίησης. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η βελτίωση των απολαβών, ώστε όλοι οι Έλληνες να μπορέσουν να έχουν το μέρισμα της ανάπτυξης το οποίο θέλουμε. Άρα λοιπόν είναι υγεία και εργασιακά με καλύτερους μισθούς. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, απαντήστε για να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Έχετε δύο λεπτά όμως. Υγεία, παιδεία, όπως είπε ο κύριος Σενετάκης. Υγεία, παιδεία, ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί μας λέει τώρα ο κύριος Σενετάκης
και την δημόσια υγεία ιδιωτικοποίησαν και την παιδεία ιδιωτικοποιούν σιγά σιγά. Το νερό ιδιωτικοποίησαν προχθές. Αλλά εγώ θέλω να το πω κάπως διαφορετικά. Είχαμε ένα πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, που πήρε στις πλάτες του μια χρεοκοπημένη χώρα και την έβγαλε από τεράστια διέξοδα και αναλάμβανε ευθύνες. Σήμερα έχουμε ένα πρωθυπουργό, θα το πω σε ένα δευτερόλεπτο, ένα πρωθυπουργό που μας είπε στην πανδημία ότι δεν ήξερε τίποτα, δεν ήξερε την έκθεση Λύτρα, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε πολύ περισσότερα θύματα. Ήρθε μετά και μας είπε, έχοντας βέβαια το γενικό πρόσταγμα για την ΕΥΠ, δεν ήξερε ότι παρακολουθούσα τη μισή Ελλάδα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Πάλι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα. Ο ίδιος το είπε. Δεν τα λέω εγώ. Και ήρθε το τραγικό δυστύχημα των Δεμπών να μας πει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης για τρίτη φορά, κύριε Παναγιωτόπουλε, λοιπόν, ότι δεν ήξερε τίποτα. Διάλειμμα. Πάμε έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν ένα πρωθυπουργό που ποτέ δεν ήξερε. Πάμε και δεν σε ήξερε. Διάλειμμα. Αν είναι μειωμένη και επιστρέφουμε. Να μας το πει ο κύριος Μητσοτάκης. Με ερώτημα. Να αλλάξουμε. Να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία. Έχει να κάνει με την Κρήτη, τις υποδομές και το αύριο. Με αυτό θα κλείσουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. 8 ακριβώς, επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής. Φιλοξενούμε τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, βουλευτή Ηρακλείου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει λίγο τη θεματική που έχει να κάνει με τις υποδομές και την Κρήτη. Τι θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη τετραετία με φόντο την αναπτυξιακή τροχιά του νησιού? Κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν λίγο καιρό είχε κατέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στο νησί για πολλωστή φορά και ανακοίνωσε και παρουσίασε στον κόσμο της Κρήτης το πρόγραμμα έργων αξίας 7 δις ευρώ που αφορούν την Κρήτη. Εκεί έχει να κάνει με έργα υποδομών σε όλα τα επίπεδα, οδοποιία, για το νερό και για την διασύνδεση, την ηλεκτρική ενέργεια και όλα αυτά. Όλα τα οποία βλέπουμε και εξυπηρετούν το σκοπό που θέλουμε, η Κρήτη, να έχει έναν νέο γεωπολιτικό ρόλο, αυτόν που της αξίζει στην Μεσόγειο. Ναι. Πρώτα βέβαια απ' όλα από αυτά τα έργα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία πολύ σύντομα θα τη δούμε στον αέρα, του Βόρειο Δικού Άξονα. Ένα έργο το οποίο παρότι το συζητάμε τόσα χρόνια, παρότι ήταν απαίτηση της κοινωνίας, τώρα μόνο κατάφερε να μπει σε ράγες υλοποίησης. Έχει ξεκινήσει το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και όπου να είναι ξεκινάει και το Νεάπολη Χερσόνησος. Μένει το μεγάλο κομμάτι το οποίο πολύ γρήγορα θα είναι στον αέρα και εκεί θα μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες ποιος θα είναι ανάδοχος και πώς το έργο αυτό θα υλοποιηθεί. Κύριε Βαρδάκη, έγιναν πράγματα την τελευταία τετραετία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης στο κομμάτι των υποδομών? Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό έπρεπε να ρωτήσετε τον κύριο Σενετάκη. Εγώ θα σου πω ότι και εμείς θα ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 10 δισεκατομμύρια. Θα με πιστέψετε? Προφανώς όχι. Και γιατί δεν θα με πιστέψετε? Γιατί πολύ ωραίο αυτό που μου θέτε, να το απαντήσουμε στο τέλος. Ναι, τοποθετούμε, αλλά γιατί το λέω αυτό? Έπρεπε να κάνετε το ερώτημα τι έκανε η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια διακυβέρνησης στην Κρήτη. Γιατί εγώ θα σας πω τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάτω από δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και κάτω από ένα δύσκολο, από ένα δημοσιονομικό κλειό ασφιχτικό. Τι έκανε? Τελειώσαμε το δρόμο της Μεσαράς. 45 εκατομμύρια που θα γυρίζαμε 70 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν τελειώναμε το δρόμο που παλινοδούσε 14 χρόνια. Την Αγία Πελαγία, τους κόμβους της Αγίας, θρηνήσαμε δεκάδες θύματα. Και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας. Συμβασιοποιήσαμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα έργο πνοής που η πρώτη κουβέντα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι είχε υποθεί πριν 30 χρόνια. Ποιος το συμβασιοποίησε? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το Παγκρίτιο Στάδιο. Το εμβληματικό έργο 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εννοώ την αντικατάσταση του Σκεπάστρου, δεν ήταν λίγο, ένα 1.800.000. Το εμβληματικό τώρα έργο. Σοβαρά θέτεται αυτό. Μετά από αυτό 100 το έργο χρόνια, το αναφέρετε. Μετά από, εντάξει, κρατήστε σε αυτό. Εντάξει, μπροστά, μπροστά στα μεγάλα έργα. Έχει ανάγκη για να πείτε έργα. Ναι, έχει και κρατήστε αυτό, αυτό για να φάμε το χρόνο. Έργα, κύριε Βαρδάκη, κρατήστε, κύριε Σενετάκη, πέστε τα. Πέστε τα. Εδώ. Θα τα πείτε. Και το άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, είπαμε Αγία Πελαγία. Αεροδρόμιο, μισό λεπτό. Ναι. 25 εκατομμύρια στο Δήμο Ηρακλείου που για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια, όταν όλες οι μελέτες έδειχναν ότι χάναμε το 35% και το 40% του νερού από ζημιές των πεταλαιωμένων δικτύων, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμο Ηρακλείου να αντικαταστήσει το σύνολο του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Αυτά σε 3,5 χρόνια, 4 χρόνια είναι λίγα έργα για την Κρήτη. Και βέβαια, το τελευταίο, ότι τα γονατογραφήματα που έλεγε ο κύριος Καραμαλής όσον αφορά από το Βόρειο Δικό Άξονα, αυτά τα γονατογραφήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, υλοποιεί σήμερα
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι και το βόρειο δικό άξονα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη, θα το τελειώσει. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Βαρδάκη, γιατί ΣΥΡΙΖΑ? Εάν ο ελληνικός λαός σήμερα, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι ευχαριστημένος με την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, την αδιαφάνεια, τη διαφορά, ας ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν θέλει ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος, κοινωνικό κράτος, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, δημόσιο πανεπιστήμιο, δικαιοσύνη παντού, να ψηφίσει λοιπόν την. Κύριε Σενεντάκη, κλείνω με εσάς. Γιατί είναι Δημοκρατία? Όλα αυτά που σας περιέγραψα και τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί για την Κρήτη είναι εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά δύσκολα και καθόλου είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν και καθόλου αυτονόητα. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα έργα προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα ταμείο στο οποίο εμείς πρωτοστατήσαμε και ήρθανε στην Ελλάδα 32 δις. Θα μας πείτε ένα έργο που κάνατε 4 χρόνια. Μην νομίζετε ότι είναι αυτονόητο ότι αν δεν υπάρξει σοβαρότητα και σύνεση, αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν ή αυτά τα έργα θα χρηματοδοτηθούν. Όπως έγινε με το ΒΟΑΚ. Χωρίς Μητσοτάκη, ο ΒΟΑΚ δεν θα υπήρχε η χρηματοδότησή του. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Άρα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, για να μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται αυτά τα έργα, για να μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα. Συντάκη, Νέα Δημοκρατία για καλύτερους μισθούς. Κύριε Βαρδάκη, Νέα Δημοκρατία για καλύτερο ΕΣΥ. Μάλιστα. Ένα λοιπόν, κάνω το δημόσιο. Το υπόλοιπο 1 δις που χρειάζεται ο βόρειος οδικό άξονας είναι εξασφαλισμένο? Αυτό απαντήστε μου. Ποια μου πείτε ένα έργο που κάνατε στην Κρήτη 4 χρόνια. Σας απάντησα ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων είναι εξασφαλισμένη από εμάς και δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Θα έχουμε αυτό τη δυνατότητα το οποίο έγινε για τη χρηματοδότηση. Να τα ξαναπούμε. Για να συνεχιστούν πρέπει να υπάρχει σύνεση και σοβαρότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σενετάκη και κύριε Βαρδάκη. Καλή δύναμη.